Γεια σας, είμαι ο Πάνος και κρατάω τόση ώρα και προσπαθώ να πετύχω ένα καλό πλάνο την Colossus Edition, Kickstarter Edition του Mosaic A Story of Civilization, ένα παιχνίδι πολιτισμών που βγήκε μέσω Kickstarter το 2000, θέλω να πω 22, αλλά δεν είμαι σίγουρος, από τη Forbidden Games. Είναι ένα παιχνίδι του Glenn Drover, ο οποίος μας έχει δώσει Age of Paris 3, ο οποίος μας έχει δώσει Sid Meier's Civilization The Board Game του 2002 από την Avalon Hill, νομίζω. Από την Eagle Games, νομίζω. Το είδα λοιπόν. Και είναι ένα παιχνίδι πολιτισμών. Ο χάρτης είναι μόνο στη Μεσόγειο. Και είναι ένα παιχνίδι Action Selection. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ανυπομονώ να δοκιμάσω. Παίζεται από 2-6 παίχτες και υποτίθεται δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια για παιχνίδι πολιτισμών. Αυτό προσπάθησε να κάνει ο Glenn Drover, να το χωρέσει σε 2-3 ώρες. 2-6 παίχτες, 2-3 ώρες. Πάμε να δούμε τι έχει το κουτί και αν ενδεχομένως καταφέρνει αυτά που υπόσχεται. Mosaic, μοσαϊκό, A Story of Civilization, το υφαντό του πολιτισμού μας, το μοσαϊκό του πολιτισμού μας προσπαθεί να φτιάξει ο καθένας το μοναδικό υφαντό το οποίο θα τον κάνει να είναι ο καλύτερος πολιτισμός. Και βλέπουμε, ξεκινώντας φυσικά, ένα How to Play Story of Civilization, κόπιρα 2022, καλά είπα τελικά, είχα δίκιο, τυχαία το είπα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν το rulebook του παιχνιδιού και λέει ότι ξεκινώντας πρέπει να... Στο setup του παιχνιδιού πρέπει να κάνεις κάποια βήματα εδώ. Εδώ βλέπουμε κάποια από τα pillars of civilization, δηλαδή τους 9 πυλώνες του πολιτισμού, αξίζει να τους αναφέρουμε. Επιστήμη, υγεία ή πληθυσμός, κυβέρνηση, διακυβέρνηση, οικονομία, κατασκευές, στρατιωτικό κομμάτι, κομμάτι αυτοκρατορίας, παραγωγή φαγητού, κουλτούρα και urbanization, δηλαδή αστικοποίηση. Οπότε αυτοί είναι οι 9 πυλώνες του πολιτισμού που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι για τους οποίους προσπαθείς να γίνεις καλύτερος να μαζέψεις πόντους. Και βλέπουμε εδώ πώς είναι το setup του παιχνιδιού. Βλέπουμε ότι ο χάρτης είναι η Μεσόγειος με κάποιες τοποθεσίες στις οποίες είναι η Ισπανία, η Γαλλικία, η Νουμιδία, η Ιταλία, η Αίγυπτος, η Ασσυρία και φυσικά η Ελλάδα. Ανάλογα με τον αριθμό των παιχτών, δεν παίζουν όλες τις τοποθεσίες, κάποιες τις κρύβεις τελείως, τις εξαφανίζεις. Έχει τα player boards, θα τα δούμε βασικά όλα αυτά σε λίγο ανοίγοντας τα components, αν και δεν τα βλέπουμε αναλυτικά να μας δείχνει population cards, empire scoring cards, tax and tariff, leader cards, golden age cards και πιο πίσω αφήσαμε τις build και τις technology cards παρεπιπτόντως, πολλά tokens, ξύλινα κυβάκια, τα οποία χρησιμοποιούνται ουσιαστικά για να μετράνε το τι έχουμε σε κάποια πράγματα. Εδώ αναλύει πιο καλά τους 9 πυλώνες του πολιτισμού και εδώ είναι τα currencies, τα αγαθά, τα οποία είναι πέτρες, ιδέες, φαγητό και χρήματα, το οποίο μπορούμε, είναι μπαλαντέρ και μπορεί οποιοδήποτε από αυτά να αντικατασταθεί με χρήματα. Μας εξηγεί πώς να κάνουμε το setup του παιχνιδιού και βλέπουμε ότι υπάρχει special setup rules για 2 και 3 παίχτες. Εντάξει, λογικό, και να βλέπουμε εδώ ανάλογα με το πώς είναι οι παίχτες, κάποια πόσες κάρτες θα έχει το Tax and Tariff Deck, πόσες κάρτες θα έχει το Population Deck. Υπάρχει δηλαδή διαφορετικό setup, το οποίο είναι καλό για να υπάρχει μια ισορροπία στο παιχνίδι. Και εδώ βλέπουμε τα Game Rounds, όπου κάθε παίχτης κάνει ένα action και μετά πάει στον επόμενο, κάνει ένα action, πάει στον επόμενο κλπ. Μέχρι να πάνε όλοι πάσο. Τα διαφορετικά actions είναι το Work, το οποίο ουσιαστικά είναι να παράξεις ένα από τα 3 αγαθά που είπαμε πριν, πέτρες, φαγητά και ξέχασα κιόλας τι άλλο είπα. Πέτρες, φαγητά και ιδέες. Είναι να παράξεις λοιπόν από αυτά τα αγαθά. Το δεύτερο άξιο που μπορείς να κάνεις είναι το να αυξήσεις τον πληθυσμό σου. Το τρίτο είναι να κατασκευάσεις. Είτε να ιδρύσεις μια νέα πόλη, είτε να ιδρύσεις ένα νέο χωριό, είτε να χτίσεις, να φτιάξεις κάποιο project. Αυτά τα 3 μπορείς να κάνεις. Το τέταρτο άξιο που μπορείς να κάνεις είναι να φτιάξεις κάποιο από τα θαύματα. Το πέμπτο είναι να ανακαλύψεις μια τεχνολογία. Το έκτο είναι το tax and tariff. Είτε να φορολογήσεις τον κόσμο σου, είτε να βάλεις ταρίφες, ανάλογα με το τι κάρτες υπάρχουν διαθέσιμες. Το έβδομο είναι ένα στρατιωτικό άξιο, που μπορείς είτε να κάνεις recruit καινούργιες στρατιωτικές μονάδες ή να τις κουνήσεις και ενδεχομένως να κάνεις και επίθεση. Και το 8ο είναι το action της διακυβέρνησης. Συνεχίζει εδώ και μας περιγράφει. Παραδείγματος δεν φαίνεται πολύ πυκνογραμμένο το rulebook. Σπάνια το λέω αυτό γιατί συνήθως λένε πολύ πυκνογραμμένο. Αυτό δεν μου φαίνεται πολύ πυκνογραμμένο πάντως. Εδώ μιλάει για κάποια Golden Age, για Civilization Achievements. Κάθε πότε σκοράρουμε, όταν είναι η Empire Scoring Cards και πώς τελειώνει το παιχνίδι. Και συνέχεια υπάρχει το Appendix, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και μας δείχνει για τις αρχικές τεχνολογίες, για τις πιο μετατεχνολογίες, τι σύμβολα έχουν. Καθώς αυτό είναι ένα πολύ, και βλέπετε εδώ, πολύ μεγάλο το απέντηση, για κάποια strategy suggestions.
Να, εδώ γίνει και τα 8 άξονα μας να θυμίζει. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι το παιχνίδι, αλλά θα φτάσουμε σε αυτό σε λίγο. Εδώ έχουμε ένα ακόμα αντίτυπο του How to Play. Ακριβώς ίδιο, καθώς με όλα αυτά τα appendix που έχει, μπορεί κάποιος άλλος παίχτης να το έχει και αυτός κοντά του να το βλέπει. Και εδώ έχουμε Hero Botus, δηλαδή κανόνες solo. Από τον πολύ γνωστό David Turchi και βλέπουμε 12 Hero Botus Action, 18 Hero Botus. Δεν ήξερα καν ότι μπορεί να παίχτει solo το παιχνίδι. Τώρα μόλις γίνει ακόμη πιο θελκτικό για μένα. Βέβαια βλέπουμε εδώ 11 σελίδες εξτρά κανόνες, ενώ το βασικό έχει 25, αλλά εντάξει. Μετά έχουμε κάποια reference cards, τα οποία είναι δίπτυχα και έχουν τα Civilization Achievements, που είναι ουσιαστικά είναι ο τρόπος που παίρνεις Victory Points αυτός. Και βλέπουμε, ξέρω, Populous Civilization, δηλαδή να έχεις 12 Population, παίρνεις 6 Victory Points. Ή να είσαι Urban Civilization, να έχεις 5 πόλεις, 6 Civilization. Μετά εδώ είναι οι χρυσές εποχές, ποιος θα προλάβει να τις κάνει, τα θαύματα, οι διάφορες κυβερνήσεις, city-state, πολυκράτη, μοναρχία, ολιγαρχία, δημοκρατία, θεοκρατία και τυραννία. Και πίσω έχουμε τους διάφορους leaders που υπάρχουν, οι οποίοι δεν είναι υπαρκτά πρόσωπα όπως έχουμε συνηθίσει σε άλλα τέτοια παιχνίδια πολιτισμών, αλλά είναι τύπος ηγετών. Δηλαδή, ο ένας είναι ο merchant, ο έμπορος, ο αγρότης, ο φιλόσοφος, η ιέρια, ο καλλιτέχνης, ο στρατηγός κλπ. Φυσικά ο μηχανικός, δεν θα μπορούσε να λείπει μηχανικός. Έτσι, Χριστό. Μετά έχουμε πάμπολα. Punch boards, πάμπολα όμως. Θα βγάλω εδώ τη σφίγγα, τυχαία, και βλέπουμε πόσο χοντρά είναι. Εξαιρετική η πυκνότητά τους και ωραία και η εικονογράφησή τους. Δεν μπορώ να πω ότι με ξετρελαίνει, αλλά δεν είναι και άσχημη. Εδώ λοιπόν έχουμε τα διάφορα θαύματα του κόσμου. Εδώ έχουμε κάποιες Golden Ages. Και συνεχίζει με Civilization Advancements. Είναι ο τρόπος που παίρνεις victory points ανάλογα με το τι θα κάνεις λοιπόν. Και μετά πάμε σε κάποια tiles. Τα tiles αυτά είναι οι πόλεις ή οι μικρές πόλεις που μπορούμε να φτιάξουμε. Αν και η Colossus Edition θεωρητικά θα πρέπει να έχει μινιατούρες μέσα. Τέλος πάντων, ναι. Πόλεις εδώ στα διάφορα χρώματα των παιχτών. Μετά έχουμε τα resources, πέτρες, ιδέες και φαγητά. Τα χρήματα φυσικά. Αυτά τα tiles δεν είμαι σίγουρος τι είναι. Ωραία φαίνεται πάντως. Εδώ έχουμε τα πολιτεύματα. Εδώ έχουμε trade goods. Αυτά είναι τα trade goods. Και άλλα tiles που δεν ξέρω τι είναι. Ενδεχομένως να είναι στρατή αυτά τα tiles. Βέβαια, στρατή θα είναι. Εδώ είναι τα θαύματα που τα χτίζεις. Πρέπει κάπου να τα τοποθετήσεις δίπλα στην πόλη. Και μετά έχουμε το ταμπλό του παιχνιδιού. Το οποίο θα το ανοίξω σε λίγο να κάνω πρώτα στην άκρη το κουτί, αλλά να δούμε τι άλλο έχει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα διάφορα, ανάποδα φυσικά, τα διάφορα player boards. Αυτό είναι για τους Ασσύριους, αυτό εδώ είναι για τους Καρχιδόνιους, Ρώμη, και βλέπουμε διαφορετική τεχνοτροπία. Κατά τα άλλα δεν νομίζω να έχει διαφορά, δεν θα έπρεπε να έχει. Εδώ βάζει τα trade goods. Να πούμε ότι είναι indented αυτά, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, θα έπρεπε να φαίνεται. Εδώ είναι το production, όπου είναι production σε stone, food, ideas, tax και tariff. Και βλέπουμε λοιπόν Ασσύριους, Καρχιδόνιους με θάλασσα, Ρώμη, φυσικά το Κολοσσέο πίσω, Γαλάτες, ένα γαλατικό χωριό το οποίο θυμίζει και Ρόχαν, ψέματα να μην πω, οι Αιγύπτιοι και φυσικά οι αρχαίοι Έλληνες, κλασική τεχνοτροπία Έλληνες, και αντίστοιχα και τα χρώματά τους. Είδατε, οι Έλληνες είναι το μπλε, οι Ισπανοί είναι το κίτρινο. Ισπανίλο. Η Αιγύπτια εννοώ σαν το κίτρινο. Εδώ έχουμε ένα score sheet, από το οποίο βλέπουμε κιόλας πως παίρνεις πόντους. Στο τέλος του παιχνιδιού λες, βλέπεις κάθε πόλη μεγάλη σου δίνει 2, κάθε town 1, κάθε golden age και save achievement 6, για τα θαύματα παίρνεις πόντους, για τις manufacturing towns completed παίρνεις πόντους κλπ. Και για το unrest σου παίρνεις αρνητικούς πόντους και έχει αρκετά, και πάλι δεν είναι double-sided για κάποιο λόγο. Δεν τα κάνουν double-sided. Μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε ένα γενικό ταμπλό που υπάρχει και έχει εδώ Wonders, Golden Age και Civilization Achievement, χώρο για τα deck δηλαδή, και εδώ μετράει τα Victory Points. Εδώ έχουμε τους leaders, για να τους δούμε και τους leaders. Οπ. Και είπαμε ότι δεν είναι υπαρκτά πρόσωπα όπως συνήθως. Εδώ είναι η Artist,
Και, α, μπράβο. Οι leaders λοιπόν έχουν, και αυτοί one-sided, οι leaders έχουν ένα διαφορετικό setup για τον καθένα. Π.χ. η artist ξεκινάει με 15 λεφτά, 5 ιδέες και συν 5 idea production. Ενώ παράδειγμα ο engineer ξεκινάει με 10 πέτρες και 10 χρυσά και συν 5 stone production και συν 3 idea production. Και από κάτω έχουν κάποια ιδιότητα που είναι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και φυσικά ο καθένας σου δίνει και ένα από τα σύμβολα που είπαμε, από τους πυλώνες. Βλέπετε ότι υπάρχουν εδώ αρκετοί. Και είναι και ωραία εικονογράφησή τους, πρέπει να πω. Δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε στις ιδιότητες του καθενός. Εδώ βλέπουμε ότι έχει insert για να βάλεις όλα αυτά τα trays που ανοίξαμε, προφανώς. Και εδώ έχει τα πιόνια του κάθε πολιτισμού. Θα ανοίξουμε τον πράσινο σε λίγο, αλλά να συνεχίσουμε πρώτα με τα γενικότερα πράγματα που έχει μέσα, καθώς λόγω του ότι είναι η deluxe έκδοση, ναι, αυτά αξίζει να τα δούμε, γιατί είναι το φαγητό εδώ, εδώ είναι οι ιδέες, όλα σε ξύλινα tokens. Εδώ είναι τα θαύματα σε μινιατούρες, θα τις δούμε φυσικά. Αυτό μοιάζει να το token του πρώτου παίχτη, ωραίο. Κυβάκια, βασικά θα τα βάλω, ας τα πάρω όλα αυτά κοντά μου. Α, μεταλλικά νομίσματα. Colossus Edition ίσως και να άξιζε, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί ήταν αρκετά ακριβή, τέλος πάντων. Και από κάτω είναι οι πολυπολιτισμοί, δεν χρειάζεται να δούμε. Οπότε, για να τα δούμε λίγο καλύτερα όλα αυτά, ξεκινώντας από τα components ενός πολιτισμού και βλέπουμε εδώ τις διάφορες μονάδες του. Ναι, είστε, δεν υπήρχε λόγος να τις ανοίξω όλες. Και βλέπουμε λοιπόν τις μονάδες τους. Φαντάζομαι θα είναι για όλους οι ίδιες. Αυτό έχει ενδιαφέρον λίγο να το διαπιστώσουμε αν είναι για όλους οι ίδιες. Όχι, εδώ είναι η πόλη. Εμείς θέλουμε τις μονάδες. Δηλαδή αν είναι για τα sculpts, αυτό εννοώ. Ή ανάλογα με τον πολιτισμό έχει ο καθένας διαφοροποίηση που θα μπορούσε να έχει. Αλλά δεν βλέπω να έχει. Όχι, είναι ακριβώς οι ίδιοι τα sculpts. Εντάξει, χαμένη ευκαιρία εδώ. Οπότε βλέπουμε τα sculpts εδώ πέρα. Και εδώ είναι και οι διάφορες πόλεις που τοποθετεί στο ταμπλό. Και αυτές είναι σε διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν, τώρα προφανώς δεν μπορώ να τις κρίνω ποια είναι ποια, αλλά κάποιες είναι οι κανονικές πόλεις, κάποιες είναι οι μικρές πόλεις, κάποιες είναι οι εμπορικές πόλεις και κάποιες είναι οι πόλεις λιμάνια. Δεν ξέρω ποια είναι ποια όμως. Οπότε έχουμε λοιπόν στην Colossus Edition τουλάχιστον αρκετό πλαστικό, το οποίο πρέπει να το μαζέψω, κακώς είπαμε τα άνοιξα όλα, τέλος πάντων. Αρκετό πλαστικό λοιπόν για κάθε παίχτη στα χρώματα των παιχτών. Αου, τσιμπάνε κιόλας. Μετά έχουμε το token του πρώτου παίχτη, λογικά, το οποίο είναι ένα αρκετά συμπαγές ξύλινο. Αυτό δεν μοιάζει τυπωμένο, μοιάζει, δεν είναι αυτοκόλλητο, ωραία. Πού δείχνει εδώ μια κυρία να τρώει. Πρώτη φορά βλέπω silicon gel, καφέ, ποιος ξέρει. Ας τα αφήσω έτσι καλύτερα και ίσως και κακώς το πιάσα. Λοιπόν, πάμε μετά σε resources, έχουμε εδώ. Αυτά είναι πάπυροι, λογικά είναι ιδέες. Εδώ έχουμε ψάρια, λογικά είναι τα πεντάρια φαγητά τα ψάρια. Εδώ έχουμε στάχη που είναι τα μονά φαγητά. Εδώ έχουμε βιβλία που είναι οι πεντάρες ιδέες. Εδώ έχουμε πέτρες και φυσικά έχουμε μεγαλύτερες πέτρες που είναι οι πεντάρες πέτρες. Τι να πω άλλο γι' αυτό, δεν έχει να πω κάτι άλλο. Και είπαμε ότι έχουμε και τα deluxe νομίσματα. Ανοίξω τα χρυσά γιατί, εντάξει, ποιος παίρνει χρυσά, ποιος παίρνει μπρούτζινα ή ασημένια όταν υπάρχουν διαθέσιμα τα χρυσά νομίσματα, τα οποία ωραία κροταλάνε και φαίνονται και ωραία στο μάτι και στο χέρι και σίγουρα τα προτιμώ από τα απλά tokens που έχει το παιχνίδι και τα οποία, να πω την αλήθεια μου, δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Μετά έχουμε, ναι, μετά θα μαζέψω όλα αυτά, δεν είμαι τσαπατσούλης έτσι. Μετά έχουμε τα θαύματα. Τα θαύματα, όπου έχουμε ας πούμε εδώ το Κολοσσέο. Κολοσσέο. Έχουμε εδώ τις πυραμίδες. Τα οποία είναι όποιος προλάβει να τα χτίσει λογικά. Είναι ωραία. Έχουμε τη σφίγγα. Τα θαύματα είναι 9 παρεπιπτόντως εδώ, άρα δεν είναι τα 7 θαύματα του κόσμου που λέμε όλοι, αλλά έχουμε 9 θαύματα εδώ. Εδώ μοιάζει αυτό τον Μάγιας.
θαύμα κλπ. Ωραία και τα θαύματα. Μετά έχουμε κάποια κυβάκια που απλά τα έσβρωξα προς τα εκεί, γιατί εντάξει είναι κυβάκια, τι να δούμε. Αφήνουμε στην άκρη. Και μετά να δούμε καμιά από τις κάρτες θα ήθελα. Και πάλι όχι όλες τις κάρτες. Άνοιξουμε αυτό το μεγάλο deck εδώ που έχει τεχνολογίες, λέει technologies. Οπότε. Και έχω και το ταμπλό που δεν έχω δείξει. Αμάν, θα το ξεχνούσα όπως έχω κάνει άλλες φορές. Κάτσε να ανοίξω το ταμπλό τώρα για να το ξεχάσω. Άλλη φορά θυμάμαι γύριζα unboxing και λέω θα το δείξω μετά το ταμπλό και τελικά πήγε υπερπίστεως. Λοιπόν, το ταμπλό και αυτό δεν είναι double-sided. Θα μπορούσε, τέλος πάντων. Το ταμπλό του παιχνιδιού, το οποίο εκτός από το χάρτη που έχει, έχει χώρο πάνω για θαύματα. Εδώ είναι το build action και μπορείς να χτίσεις κάτι από αυτά τα 5 που είναι εδώ. Εδώ είναι το work action. Εδώ είναι το population action, το οποίο έχει 2 κάρτες και το population deck. Το technology action που έχει 5 ανοιχτές τεχνολογίες και το technology deck. Και σου λέει η τεχνολογία, ξέρω εγώ, κάθε τεχνολογία κοστίζει 5 ιδέες. Ενώ το population είναι 15 foot, 2 population. Και εδώ μπορείς να χτίσεις πόλη ή fort με 4 πέτρες και 2 population. Ένα project με 5 πέτρες και 5 ιδέες. Και μπορείς να χτίσεις και μία town, τις μικρές δηλαδή, δωρεάν. Και εδώ κάτω έχει το tax and tariffs. Αλλά κάποιες τοποθεσίες στο ταμπλό έχουν βαρκές, καράβια, τρίρις είναι εδώ τέλος πάντων. Αυτές είναι τοποθεσίες στις οποίες μπορείς να χτίσεις λιμάνι. Και κάποιες τοποθεσίες έχουν αυτό εδώ το αστέρι, τον ήλιο, δεν είμαι σίγουρος τι είναι. Και εκεί μπαίνουν, μπράβο, εκεί μπαίνουν τα trade goods στην αρχή του παιχνιδιού. Οπότε όταν πας και κάνεις κάτι εκεί, έχεις τον bonus ότι παίρνεις και αυτό το trade good. Ωραίος ο χάρτης, έχει μια ιδιαίτερη τεχνοτροπία όπως μπορούμε να δούμε. Σαν ψηφιδωτό μοιάζει, σαν μοσαϊκό θα έλεγε κανείς. Ναι, το πιάσε το υπονοούμενο. Και πάμε πάλι στις κάρτες που άνοιγα πριν λίγο και το σταμάτησα γιατί... Τώρα μην πω ψέματα, δεν μπορούσα να τις ανοίξω γι' αυτό το σταμάτησα. Και είπα, ας δούμε το ταμπλό τώρα. Κάρτες με τεχνολογίες λοιπόν εδώ. Empire Scoring, Agriculture. Λοιπόν, βλέπουμε, ας πούμε να πάρουμε τον Bronze. Βλέπουμε ότι η τεχνολογία Bronze έχει δύο προαπαιτούμενα. Να έχεις μία κόκκινη τεχνολογία, μία military και μία πορτοκαλί, μία κατασκευών. Και μετά σου δίνει κάποια ιδιότητα και σου παρέχει και ένα κόκκινο σύμβολο για τη μετέπειτα εξέλιξη του πολιτισμού σου. Δηλαδή, την Agriculture μπορείς να την κάνεις έτσι. Είναι μία από τις βασικές τεχνολογίες, συν 3 food production, δεν έχει κάποιο προαπαιτούμενο. Ή το αλφάβητο, επίσης, συν 3 idea production το κάνεις. Άμα όσο πηγαίνεις στις πιο advanced τεχνολογίες όμως, ας πούμε εδώ, το literature θέλει 2 mov, το mov είναι το culture, κλπ. Κλπ. Βλέπετε ότι ακόμα και το mining θέλει να έχεις 2 τεχνολογίες. Δεν θέλει όμως, βλέπετε την ιδιαιτερότητα έτσι, το mining δεν θέλει 2 συγκεκριμένες, θέλει απλά ένα πορτοκαλί σύμβολο και ένα κίτρινο, δηλαδή κάτι σαν set collection παιχνίδι κάνεις εδώ. Αυτές λοιπόν είναι οι κάρτες των τεχνολογιών. Και έχουμε επίσης τις κάρτες build. Πάμε πάλι, πώς θα ανοίξει αυτό τώρα, ποιος ξέρει. Γιατί ρε παιδιά, τα κάνετε λίγο πιο εύκολα αυτά, για να με ταλαιπωρείτε στα βιντεάκια και να γελάει ο κόσμος μαζί μου. Τέλος πάντων, και το γέλιο καλό είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάρτες build, ένα ολόκληρο deck με κάρτες build, το οποίο έχει διάφορες, είναι αυτές που ανοίγουν εκεί πάνω στο ταμπλό, θυμάστε που έχει 5 θέσεις και όταν κάνεις το build action, έχει πολλές farm town, πολλές manufactory town, architectural city, farming city, merchant city, port city, project, και μετά έχει τα projects. Θυμίζω θέλουν 5 πέτρες και 5 ιδέες. Aqueduct, civic center, το οποίο δίνει victory points και το καθένα δίνει διαφορετικά. Ας πούμε το Aqueduct δίνει ένα VP για κάθε urban pillar σύμβολο που έχει στο τέλος του παιχνιδιού, ενώ αυτό δίνει για κάθε government το civic center κλπ. Κλπ. Αυτές λοιπόν είναι και οι build κάρτες. Μετά θα πάμε στις... αυτές άνοιξα αμέσως. Δεν γελάσατε τώρα έτσι. Εδώ έχουμε τις action cards. Του bot, είναι το χέρο bot τους, όπως λέμε ηρόδοτος, αυτό είναι ο ηρόβοτος.
Οπότε είναι λογικά σας όλο το τι action θα επιλέγει το bot και αυτές είναι οι τοποθεσίες του ρόβοτου που είναι πού θα κάνει το action του και βλέπουμε στην Ιταλία αριστερόστροφα ή στην Ιταλία δεξιόστροφα, οπότε Ελλάδα κλπ. Αυτές λοιπόν είναι οι κάρτες των bot για να μπορείς να παίξεις το solo παιχνίδι ή ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται τα bots και για το παιχνίδι 2 ή 3 παιχτών, δεν είμαι σίγουρος. Αν έχει κάποιος γνώση ας γράψει κάτω στα σχόλια. Και εδώ θα έχουμε τις κάρτες Tax and Tariff και Population. Θυμίζω έχουμε δύο ανοιχτές Population κάθε φορά. Αυτή ας πούμε σου λέει για 5 φαγητά ένα Population. Αυτή σου λέει το ίδιο. Αυτή σου λέει για 12 φαγητά 2 Population. Για 20 φαγητά 3 Population. Για 30 φαγητά 4 Population κλπ. Κλπ. Οπότε υπάρχουν μεγάλες και μικρές κάρτες. Και υπάρχουν και αυτές οι Empire Scoring κάρτες σε κάθε deck. Και όταν βγουν κάποιες από αυτές τελειώνει το παιχνίδι. Σωστά, δεν είπαμε πως τελειώνει. Και εδώ έχουμε κάποιες κάρτες Tariff που σου λέει τι παίρνεις. Ας πούμε, αν κάνεις την Tariff, παίρνεις 2 επί τον αριθμό των Unique Trade Goods, τα μοναδικά Trade Goods, συν τον αριθμό των πόλεων, συν το Tariff Production, αλλά έχεις και ένα Unrest. Και υπάρχουν και πιο βαριές κάρτες που έχεις 2 Unrest, αλλά παίρνεις καλύτερους φόρους, και κάρτες που έχεις 3 Unrest κλπ. Κλπ. Ωραία φαίνονται τα components, ψέματα να μην πω. Μ' αρέσει που πήρα την Colossus Deluxe έκδοση. Αφού τα είδαμε, πάμε σε μερικές τελικές σκέψεις. Mosaic, a story of civilization από τον Glenn Drover. Να πούμε, να παραδεχτώ ένα λάθος που έκανα. Δεν ανοίγεις μεγάλο παιχνίδι αν σκοπεύεις να γυρίσεις και άλλο unboxing μετά. Γιατί τώρα θέλει όλο αυτό 10 λεπτά μάζεμα. Οπότε μάλλον θα σταματήσω για σήμερα, για να μην λέτε ότι φορώ και συνέχεια για μπλουζάκια στα βίντεο. Οπότε είδαμε το Mosaic, δεν ξέρω αν κάποιοι από σας το έχετε παίξει. Στην αρχή δεν μου είχε κάνει καλή εντύπωση λίγο που είχα δει. Διαβάζοντας όμως μια συνέντευξη του Glenn Drover, πίστηκα να το πάρω. Δήλωσε ο άνθρωπος, εντάξει, είχα κάνει παλιά το Age of Empires το 3 και το Sid Meier's Civilization. Είπε ο άνθρωπος, δεν ήξερα τότε να κάνω Civilization παιχνίδια. Τώρα ξέρω, το Mosaic είναι το καλύτερό μου. Όπως και να έχει, μέπησε με τον τρόπο που τα είπε. Εντάξει, δεν τα είπε έτσι, χύμα όπως τα λέγω. Μέπησε ο άνθρωπος, οπότε πήρα την Colossus Edition. Ξέρω ότι βγήκε κάποιο expansion στο Kickstarter. Δεν το πήρα. Και αυτό δεν το πήρα από Kickstarter. Το βρήκα σε ένα μαγαζί ξεχασμένο και το πήρα. Και λίγο χτυπημένο μάλιστα σε μια γωνία, τέλος πάντων δεν πειράζει να εδώ. Έχει ένα μικρό σκίσιμο. Όπως και να έχει, αυτό είναι το Mosaic. Αν έχετε παίξει, γράψτε κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε να παίξετε, γράψτε κάτω στα σχόλια, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν θα βρω παρέα, οπότε ψάχνω παρέα για Mosaic. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.